Ήθελα να σταθώ στη σημερινή συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά μία ερώτηση που έκανα προς τον κύριο Δήμαρχο προημερήσιας διάταξης. Το θέμα αφορούσε την ευκαιρία που χάθηκε από πλευράς Δήμου η επιχορήγηση ή η ένταξη μάλλον στο ΕΣΠΑ ενός προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου του Σιδηροκάστρου προϋπολογισμού από 1 έως 3 εκατομμύρια. Δυστυχώς στην απάντηση του κύριος Δήμαρχος είπε ότι δεν γνωρίζω τίποτα και παρέπεψε το θέμα ως υπεύθυνος ότι είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΕΣΥ, ο κύριος Παπαδόπουλος. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που συζητήσαμε για την παραχώρηση του μουσείου που υπάρχει στην Θερμοπηγή των γεωλογικών ευρημάτων που έχουν αναδειχθεί από τις ανασκαφές της Θερμοπηγής και η παραχώρηση της χρήσης αυτού του μουσείου στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία. Τόνισα ότι δυστυχώς ο Δήμος, η σημερινή διοίκηση του Δήμου, από το 2014 μέχρι σήμερα, 4 χρόνια, δεν αξιοποίησε καθόλου αυτό το μουσείο. Δυστυχώς παραμένει κλειστό, τα εκθέματα και τα ευρήματα είναι μέσα σε συσκευασίες αμπαλαρισμένα και με μία απόφαση που πήρε σήμερα κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο τα παραχωρεί για χρήση και ανάδειξη στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, μία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία η οποία δυστυχώς με τη μέχρι σήμερα λειτουργία της αδυνατεί ακόμα και τα λειτουργικά της έξοδα στα λειτουργικά της έξοδα να ανταπεξέλθει. Ζει με δανεικά, πρόσφατα έκανε και ένα δάνειο 800.000 ευρώ και δυστυχώς είμαι πολύ επιφυλακτικός και καθόλου αισιόδοξος ότι αυτά τα παλαιοντολογικά ευρήματα, τα μοναδικά στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, δεν θα αναδειχθούν, δυστυχώς είμαι επιφυλακτικός και είμαι πεπισμένος ότι δεν θα αναδειχθούν από την διαχείριση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας.